Λοιπόν, βλέπουμε τα αποτελέσματα όπως προέκυψαν από την έρευνα. Για το ΣΥΡΙΖΑ που είναι το πρώτο κόμμα, το ποσοστό κυμαίνεται κατ' εκτίμηση από 35,5 έως 39,5. Για τη Νέα Δημοκρατία που έρχεται δεύτερη, από 23 έως 27. Την τρίτη θέση δεν μπορέσαμε να διαχωρίσουμε ανάμεσα στο ποτάμι και τη Χρυσή Αυγή. Το εύρος που δίνουμε είναι από 6,4 έως 8. Για το ΚΚΕ είναι 4,7 έως 5,7. Για το ΠΑΣΟΚ από 4,2 έως 5,2. Για τους ανεξάρτητους Έλληνες από 3,5 έως 4,5. Και για το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών από 2,2 έως 3,2. Το οποίο σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει εκτός Βουλής, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι με τα δημοσκοπικά ευρήματα. Έχουμε και τα αντίστοιχα ποσοστά για τα μικρότερα κόμματα, τα οποία να μην τα διαβάσουν, να βλέπουν οι τηλεθεατές. Πάντως είναι περίπου γύρω στο 1% για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και για την Ανταρσία, γύρω στο 0,5% για τους Πράσινους και τη Δημοκρατική Αριστερά, και έχουμε και ένα ποσοστό γύρω στο 4 ή κάτι παραπάνω για το σύνολο όλων των υπόλοιπων κομμάτων. Με